μουσική παράδοση του νησιού μας βρίσκεται στην περιφέρεια. Τα χωριά μας είναι αυτά που κουβαλούν την παράδοσή μας. Ο Σκουτάρος, ο Μεσότοπος, η Αγιάσος και πάει λέγοντας. Γι' αυτό λοιπόν το μουσικό σχολείο θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι στο κέντρο του νησιού για να καλύπτει την περιφέρειά μας. Βέβαια τυχαίνει εκτός από κέντρο του νησιού να είναι και έδρα του δεύτερου δήμου μας. Οπότε η λειτουργία του μουσικού για μας ήταν απαραίτητη. Πριν από μερικές μέρες ορίστηκε ότι το βασικό όργανο του σχολείου θα είναι το σαντούρι. Έπρεπε να επιλέξουμε ένα βασικό όργανο. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να είναι κάτι που είναι κοντά στην μουσική μας παράδοση. Η ίδρυση των σχολείων είναι καθαρά θέμα κυβερνητικό. Τα σχολιά ιδρύονται με αίτηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγώ απλώς παρεμβάσεις έκανα και προσπάθησα να ξεκολλήσω το όποιο πρόβλημα προέκυπτε ανά πάσα στιγμή. Κάποια στιγμή βγήκε η εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου. Δεν σας κρύβω ότι η αρχική εισήγηση ήταν αρνητική. Εκεί πέρα ήταν που δώσαμε μάχες για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο αίσιο αποτέλεσμα. Και κάποια στιγμή γύρω στο Πάσχα βγήκε η απόφαση. Διευθύντρια ορίστηκε η κυρία Λεοντή Βενετία, είναι καθηγήτρια φιλόλογος. Σχεδόν είμαστε στο πρώτο τελευταίο στάδιο για να λειτουργήσουμε. Είναι ένα νεοσύστατο σχολείο, νεόδημητο. Το κτίριο εδώ θα φιλοξενηθούμε στο λύκειο της Καλονίας. Γίνονται απαραίτητες εργασίες, έχουν φτιαχτεί οι αίθουσες, η τραπεζαρία, το γραφείο των καθηγητών. Σιγά σιγά είμαστε σε καλό δρόμο. Το να γίνει ένα μουσικό γυμνάσιο στο Δήμο Δυτικής Λέσβου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλά παιδάκια κατεβαίνουν από τα χωριά στο μουσικό γυμνάσιο της Μυτιλίνης. Οι αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνουν από 26 του Αυγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου. Και η συνέντευξη θα γίνει στις 6 του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, για μουσικά όργανα έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει ήδη την πρώτη παραγγελία. Έχουμε παραγγείλει κάποια βασικά μουσικά όργανα για να καλύψουμε τις υποχρεωτικές ανάγκες, δηλαδή ό,τι είναι υποχρεωτικό μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Έχουμε πάρει τα απαραίτητα πιάνα και τους ταμπουράδες και έχουμε πάρει και ένα μικρό αριθμό από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή, έχουμε πάρει δύο κιθάρες, δύο βιολιά, ένα σαντούρι. Ο εξοπλισμός του μουσικού σχολείου θα εμπλουτιστεί με περισσότερα σαντούρια μετά από αυτή την επιλογή. Επίσης, αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές, οι μαθητές θα δηλώσουν ένα όργανο επιλογής. Ανάλογα με το όργανο επιλογής που θα δηλώσουν, θα γίνει πάλι καινούργια παραγγελία για να καλύψουμε τις ανάγκες που αυτή τη στιγμή δεν τις ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα δηλώσουν οι μαθητές. Θέλω να ευχαριστήσω στο συγκεκριμένο σημείο τον κύριο Νάκα, ο οποίος λόγω της καταγωγής του από ένα κοντινό μας χωριό, την Ανεμότια, μας έκανε μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Κάναμε έναν πρόχειρο προϋπολογισμό, γιατί δεν ξέραμε, δεν είχαμε την προηγούμενη γνώση για το τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται ένα μουσικό σχολείο. Η αρχική μας εκτίμηση ήταν ότι θα χρειαστούμε επιπλέον 120 χιλιάρικα από αυτά που είχε η Σχολική Επιτροπή για τις πάγιες ανάγκες της. Πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τα πρώτα 40 και έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες, σχεδόν τις ολοκληρώνουμε και περιμένουμε τα υπόλοιπα για να εξοφλήσουμε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ομόφωνη απόφασή του, αλλά και τον Δήμαρχο, τον Ταξιάρχη τον Βέρο, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτή την προσπάθεια υποστήριξης των επιλογών μου. Ο χώρος του Μουσικού Γυμνασίου είναι αυτός που χρησιμοποιούσε παλιά το ΕΠΑΛ Καλονής πριν μετακινηθεί στις καινούργιες του εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό λέγαμε πάντα ότι θέμα στέγασης δεν αντιμετωπίζουμε για το συγκεκριμένο σχολείο. Αυτοί οι χώροι που το παλιό ΤΕΛ χρησιμοποιούσε για εργαστήρια, αυτοί οι χώροι διαμορφώθηκαν από εμάς σαν αίθουσες ατομικών μαθημάτων. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα δύο γραφεία, το γραφείο του Διευθυντή και το γραφείο του Συλλόγου, υπάρχει μια τραπεζαρία, γιατί το μεσημέρι προβλέπεται στο Μουσικό Γυμνάσιο ότι σερβίρεται ένα ελαφρύ γεύμα. Υπάρχουν 6 αίθουσες μαθημάτων για πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου. Βεβαίως, φέτος δεν θα χρησιμοποιηθούν, μια και ξεκινάμε μόνο από πρώτη γυμνασίου. Υπάρχουν οι μικρές αιθουσούλες των ατομικών μαθημάτων, αυτές που φτιάξαμε τώρα, που διαμορφώσαμε τέλος πάντων, και υπάρχει και μία αίθουσα, μάλλον υπάρχουν και δύο μεγάλοι χώροι για χοροδίες, ορχήστρες κλπ. Ένα μουσικό γυμνάσιο στελεχώνεται όπως όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει το διευθυντή του,
έχει και τους καθηγητές του. Επειδή είναι καινούριο σχολείο, προφανώς δεν μπορεί να έχει μόνιμους καθηγητές με οργανική θέση. Οι οργανικές μοιράζονται στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς, περίπου τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Προφανώς λοιπόν δεν υπήρχε το μουσικό τότε για να έχει καθηγητές με οργανική θέση. Θα έχει αναπληρωτές και αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να έρθει με απόσπαση, θα έρθει και αυτός. Θεωρώ ότι είμαστε ένας καινούριος Δήμος, άρα θα πρέπει να έχουμε ό,τι έχει ένας κανονικός Δήμος. Όταν ξεκίνησε η θητεία μου στο Δήμο, στην περιοχή μας υπήρχαν μόνο σχολιά γενικής παιδείας, συν το τεχνικό λύκειο, το ΕΠΑΛ Καλονής. Η γνώμη μου ήταν ότι θα έπρεπε ένας Δήμος να έχει όλα τα σχολιά, όλους τους τύπους των σχολείων που μπορεί να έχει. Ξεκινήσαμε με το Εσπερινό ΕΠΑΛ, συνεχίσαμε με το Μουσικό Γυμνάσιο. Αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχίσουμε με ό,τι άλλο κρίνουμε ότι χρειάζεται ένας Δήμος. Αισθάνομαι χαρούμενος και ότι δεν πήγε στράφη όλος αυτός ο κόπος. Εγώ δεν έκανα καλοκαίρι πέρυσι. Έχω δύο δίδυμα παιδιά που τα βλέπω ελάχιστα και πραγματικά αυτό είναι που με πονάει περισσότερο. Αλλά όταν φτάνεις σε ένα θετικό αποτέλεσμα λες ότι άξιζε τον κόπο. Ελπίζω ότι ξεκινώντας το σχολείο μέσα στο Σεπτέμβριο και βλέποντας ότι πάει καλά και λειτουργεί όπως και όλα τα υπόλοιπα σχολιά, δηλαδή να ξεκινήσουν καλά, τον Οκτώβριο θα χαλαρώσω λίγο και θα απολαύσω τους καρπούς της προσπάθειάς μου.